Τώρα για τον πρόεδρο ή την πρόεδρο. Το ένα είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει. Θα έχουμε αλλαγή στην Προεδρία. Ναι. Το δύσκολο είναι να βρεθεί ποιος θα είναι αυτός. Στη Νέα Δημοκρατία λες τώρα. Όχι, στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Προεδρία της Δημοκρατίας, ναι, με συγχωρείς, ναι. Πρέπει να βρει λοιπόν ο Μητσοτάκης ή κάποιος να του πει μια καλή ιδέα, όπως του είχαν πει τη Σακελαροπούλου, ως ιδέα, καλή ή κακή είναι, πιθανώς διαφορετική γνώμη. Αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος και να τηρηθεί και η παράδοση, την οποία την σεβάστηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τη σεβάστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 85, βρήκε εκείνη την τρελή λύση, αλλά το 90 ξαναμπήκε στο Μαντρί και εκείνος. Άρα πρέπει να μην είναι από τη δεξιά. Κάπως έτσι δεν πρέπει να είναι. Ναι. Πάμε να σας ρωτήσω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει πολιτικό αντίβαρο σε κάθε περίπτωση. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ. Λέω ότι έτσι γίνεται συνήθως. Εγώ συμφωνώ. Θεωρώ ότι θεσμικά είναι σωστό. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί πρέπει να αλλάξει η Σακελαροπούλου? Τι έκανε λάθος και πρέπει να αλλάξει? Είναι το ερώτημά μου. Γιατί όλοι λένε ότι θα αλλάξει. Γιατί ο Μητσοτάκης θέλει να την αλλάξει. Το ερμηνεύει βάσει το κλίμα. Αν ρωτάς την προσωπική μου γνώμη, μπορώ να σου πω. Την προσωπική σου γνώμη. Να την πω. Βέβαια. Πες να προηγηθεί ο κύριος Βουγλαράκης. Όχι, ολοκλήρωσε αυτό που έχεις να πεις. Εγώ δεν θέλω να πω την προσωπική θέμα του γνώμη. Τα καυτή είπα. Δεν θέλω να πω. Υπάρχει. Ναι, ναι. Έλα, λοιπόν. Με μπερδεύετε και οι δύο. Δεν αλλάξει. Εγώ δεν αναφέρω. Δεν θέλει να πει την προτεραιότητα. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα σε ρόλο που λέμε. Να έρθω να πω. Δεν μπαίνει σε αυτό. Άρα του είναι αδιάφορη, άρα να την αλλάξει. Δεν ξέρω. Να βάλει ένα πιο ενδιαφέρον. Εδώ πάντως το ζήτημα είναι πριν φύγουμε σε αυτό. Ο Μπουζούκι είναι όργανο, ο νομικός είναι όργανο, ο Μπουζούκι είναι. Εντάξει, αλλά το θέμα από την άλλη πλευρά είναι. Εδώ υπάρχει, να το πούμε έτσι, η πεπατημένη που λέει πώς πηγαίνουμε στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με ποια λογική, με ποια δεδομένα, με ποιες ισορροπίες. Μάλλον να ξαναδούμε τη μεγάλη εικόνα. Επιτρέψτε μου δύο λεπτά. Εδώ όμως υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει το θέμα της πίεσης που δέχεται ο Μητσοτάκης από τη δεξιά πτέρυγα, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Τους το πάμε αλλιώς. Πάμε αλλιώς. Αλλάξει ή δεν αλλάξει, μια ψηφοφορία πρέπει να γίνει. Σωστά. Η κυρία Σακελαροπούλου, μετά την προσέλευσή της στο πάρτι κοντά της προεδρικής τέτοιας φρουράς, δεν νομίζω ότι θα ψηφιστεί από ορισμένους βουλευτές, μεταξύ των οποίων είναι τώρα στην πρώτη γραμμή αυτή. Κοντά στους 30, σου λέω. Ναι. Ναι. Άρα θα πρέπει να ψηφιστεί από τους υπολείπους κατά το δοκούν. Εννοείς το πάρτι για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το πάρτι για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Και να σας πω ότι αυτό που ενόχλησε πραγματικά αυτούς που διαφωνούσαν δεν ήταν τόσο το θέμα του γάμου. Είναι το θέμα της υιοθεσίας και κυρίως της μητρότητας και τα λοιπά. Της παρένθετης μητρότητας. Το οποίο ψηφίστηκε αυτό, όχι. Ψηφίστηκε σε μια ερσάτζ κατάσταση, αλλά το θεωρούσαν αυτοί που διαφωνούσαν ότι αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα, να διαφωνήσουν αυτοί. Δεν ήταν τόσο το ζήτημα της. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι θα αλλάξει. Θα κάνει μια άλλη πρόταση. Αρκεί να βρει τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά ότι θα το αλλάξει για διάφορους λόγους. Και γιατί είναι μια κίνηση πολιτική major, είναι σημαντική και θα πρέπει ξανά ο Μητσοτάκης να μπει λίγο στην πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί περισσότερο ως τοποτηρητής κυβερνητικός, που διαχειρίζεται την κυβέρνηση, τρέχει από το πρωί ως το βράδυ, κάνει τα πάντα όλα, αλλά πολιτική ο Μητσοτάκης δεν κάνει άλλη πέραν αυτής με τις πράξεις του και τις κυβερνητικές του αποφάσεις. Αλλά πολιτική δεν κάνει και δεν μπορεί να κάνει, διότι τα κόμματα δεν έχουν αρχηγούς. Όταν θα αποκτήσουν όμως, θα πρέπει να ανοίξει πάλι η πολιτική σκηνή. Μάλιστα. Θα πρέπει να δούμε λίγο πολιτικό παιχνίδι. Λίγη μπαλίτσα στο κέντρο.